Στην προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογός μας να διατηρήσει το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού ανοιχτό, βρήκαμε ανταπόκριση από τους βετεράνους ποδοσφαιριστές της Εορδαίας. Είναι μια προσπάθεια που σε συνεργασία με τον Σύλλογό τους, με το σύνδεσμό τους, μοναδικό στόχο έχει να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα με σκοπό να κρατήσουμε το Κέντρο Φροντίδας ανοιχτό. Συγκεκριμένοι αθλητές, εκτός από σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, αποδείξαν ότι είναι και πραγματικά πολύ σπουδαίοι και ως άνθρωποι. Πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ξέρω ότι πασχίζουν καθημερινά για την επιτυχία της διοργάνωσης. Εμείς από την δική μας πλευρά καλούμε όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, να έρθουν όλοι την Δευτέρα στις 4 η ώρα στο γήπεδο του Τολεμαΐδας, να δουν και τα αστέρια του παρελθόντος, να δουν τους ποδοσφαιριστές που δοξάσανε την περιοχή, αλλά ταυτόχρονα να δουν και μεγάλους ποδοσφαιριστές διεθνείς παλεμάχους, τους παλεμάχους του ΠΑΟ, που και αυτούς τους ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω κλείνοντας και τους χορηγούς μας που στηρίξαν αυτή την προσπάθεια. Το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού το έχω πει επανειλημμένα, το έχουμε τονίσει, το έχουμε διατρανώσει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να στηρίζει ο Σύλλογος μια δομή υποκαθιστώντας ουσιαστικά τον Δήμο ή και το κράτος. Ο ρόλος των συλλόγων, του Συλλόγου, δεν είναι να λειτουργεί τέτοιες δομές, είναι καθαρά παρεμβατικός. Η πρότασή μας είναι ακόμη στον αέρα να γίνει κδά. Επιμένουμε ότι θα είναι η λύση στο πρόβλημα και σε μια εποχή που γύρω μας τα πάντα κλείνουν, περιορίζονται, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά με τις βαριές αναπηρίες που με πολύ κόπο εμείς πραγματικά κατορθώσαμε και τα βγάλαμε από το σπίτι παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια μας. Είναι κρίμα πραγματικά και άδικο να ξανακλείσει. Ο Σύλλογος Βετεράνων Εορδαίας αποτελείται από ποδοσφαιριστές παλιούς που έχουν παίξει επαγγελματικό και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην περιοχή μας. Μετά από συγκέντρωση των βετεράνων αυτών με σκοπό την ίδρυση του Συλλόγου και τη δημιουργία καταστατικού, αποφασίσαμε ως μοναδικό σκοπό και στόχο να έχουμε την παροχή βοήθειας σε συλλόγους είτε μεμονωμένα άτομα που έχουν ανάγκη. Ένας τέτοιος είναι και ο σημερινός σκοπός μου. Δίνουμε έναν αγώνα τη Δευτέρα με τους παλαιμάχους του ΠΑΟΚ με σκοπό να βοηθήσουμε το Κέντρο Φροντίδας των Παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχουμε ένα εισιτήριο συμβολικό στην τιμή του ενός ευρώ και έχουμε δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από όλο τον κόσμο. Από μεμονωμένα άτομα του εμπορικού συλλόγου της πόλης, από τα σχολεία μας βοήθησαν πάρα πολύ οι καθηγητές, οι διευθυντές, αλλά και μεμονωμένα οι μαθητές και όλος απλώς ο κόσμος. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος ατόμων με ειδικές ανάγκες σε μια περίοδο που είναι απούσα υπολειτουργία.